Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καύσωνας αυξημένης έντασης αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας τις ερχόμενες ημέρες, καθώς ο υδράργυρος πρόκειται να φτάσει τις αρκετά υψηλές θερμοκρασίες των 41 έως και των 42 βαθμών, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη θα ευνοήσει την επικράτηση θερμών αερίων μαζών σε μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, αλλά και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Η κορύφωση της θερμής μεταφοράς εκτιμάται μέσα στο διήμερο Παρασκευής 19 και Σαββάτου 20 Αυγούστου, οπότε η θερμοκρασία είναι αρκετά πιθανό να φτάσει κατά τόπους τους 41 έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ένας στρατιωτικός γιατρός καρδιολόγος θα είναι από αύριο στην Κάλυμνο για να καλύψει το κενό στην αντίστοιχη κλινική του νοσοκομείου με απόφαση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ κατόπιν παρέμβασης του Δημάρχου Καλυμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη. Ο διοικητής του νοσοκομείου Νικόλαος Φανιός ενημέρωσε πως από 22 μέχρι 30 Αυγούστου θα έρθουν στο νοσοκομείο δύο καρδιολόγοι από το Τζάνιο, ενώ ο στρατιωτικός γιατρός θα παραμένει μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου με το Δήμαρχο να αφήνει να εννοηθεί πως πιθανόν να παραταθεί η παραμονή του στο νησί. Σήμερα έχω την εξαιρετική τιμή να υποδεχτώ εδώ στο γραφείο μου στο νοσοκομείο τον Δήμαρχο Καλυμνίων, τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, ο οποίος ζήτησε να έχει μια ενημέρωση για το νοσοκομείο. Θα έχω την ευκαιρία στον επόμενο χρόνο να του κάνω μια πληρέστατη ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Αυτό που θέλω να τον διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω και εσάς ότι το νοσοκομείο εκτελεί στο ακέραιο την αποστολή του. Και τώρα, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, που έχουμε και αυξημένους επισκέπτες στο νησί μας, πραγματικά το προσωπικό εδώ του νοσοκομείου δίνει τον καλύτερό του εαυτό για να εξυπηρετήσουμε όλες τις υγειονομικές ανάγκες. Ενδεικτικά, θα σας αναφέρω τη μονάδα τεχνικού νεφρού που λειτουργεί με τις 12 κλίνες αιμοκάθαρσης. Πολλοί επισκέπτες μας έρχονται και κάνουν την αιμοκάθαρσή τους εδώ και συνεχίζουν τις διακοπές τους. Το τμήμα αιμοληψίας μας, το οποίο και αυτό τώρα δίνει τον καλύτερο του εαυτό για να έχουμε πάντα επάρκεια αίματος στο νοσοκομείο μας. Το ακτινοδιαγνωστικό μας τμήμα με τον αξονικό τομογράφο που καθημερινά λειτουργεί σε εξαιρετική κατάσταση και βγάζει άμεσα και έγκαιρα πολλές διαγνώσεις προς όφελος των συμπολιτών μας. Την παθολογική μας κλινική, η οποία είναι η καρδιά του νοσοκομείου μας. Και βέβαια θα τον ενημερώσω στο τέλος για τα τελευταία κατάσταση που έχουμε στην καρδιολογική κλινική, η οποία όπως ξέρετε είχαμε εξελίξει την τελευταία εβδομάδα. Προκηρύχθηκαν, μετά από πολύ καιρό, προκηρύχθηκαν οι δύο θέσεις καρδιολόγων, ενός διευθυντού και ενός επιμελητού Α. Και ταυτόχρονα την ίδια μέρα, όπως ξέρετε, ο διευθυντής μας της καρδιολογικής κλινικής, ο εξαίρετος γιατρός μας, ο κύριος Τσικούρης, παίρνει μετάθεση στο Ιπποκράτειο Αθηνών. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα είναι μια δύσκολη εξίσωση το πώς θα το προχωρήσουμε. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε διαβουλεύσεις και σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια για να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτά τα κενά. Θέλω εδώ να ευχαριστήσω και τους δύο ιδιώτες γιατρούς μας, τον κύριο Κουρούνη και τον κύριο Κουκουβά, οι οποίοι προσφέρουν στην καρδιολογική μας κλινική. Δράτωμαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο προσωπικά, διότι πραγματικά βρίσκεται στο πλευρό του νοσοκομείου μας. Σε οτιδήποτε του ζητήσουμε, δίνει άμεσες λύσεις, είτε με μηχανήματα είτε με προσωπικό. Και ειλικρινά, θέλω κύριε Δήμαρχε, ειλικρινά να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί πραγματικά καταλαβαίνω ότι πραγματικά έχουμε το εκτίμα μας, όπως και όλους βέβαια τους φορείς, εδώ στο πλευρό μας. Σας ευχαριστώ. Ζήτησα ενημέρωση από τον διοικητή του νοσοκομείου μας, τον κύριο Φανιό, διότι θα έλεγα το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου μας είναι και πρέπει να είναι η προτεραιότητα στο νησί. Είμαστε ένα μικρό περιφερειακό νοσοκομείο με τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Πίσω μας έχουμε τον μεγάλο δωρητή, τον Νικόλα Κουβάλη. Παραδίπλα, και νομίζω θα πρέπει να βάλετε τώρα και τη φωτογραφία του κυρίου Χαλίκου με την δωρεά που έκανε η κυρία Διοικητά. Βεβαίως, θα κάνουμε και επίσημα. Θα εγκαινιάσουμε έτσι. Βεβαίως, ακριβώς. Ο πράγματι είμαι ενήμερος για κάθε τι που συμβαίνει στο νοσοκομείο. Ο κύριος διοικητής έχει την καλοσύνη όταν έχει ένα πρόβλημα να με ενημερώνει, όμως ζήτησα και διαζώσεις να επισκεφθώ τον χώρο γιατί θέλω να έχω μια συνολική και πληρέστατη ενημέρωση για τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα του νοσοκομείου.
Παρακολουθώ από κοντά το θέμα της καρδιολογικής κλινικής. Ήμουν αγνώστης ότι φεύγει ο εξαίρετος γιατρός, ο κύριος Μανώλης Τσικούρης, με μετάθεση, την οποία ζήτησε για προσωπικούς του λόγους στο Ιπποκράτειο στην Αθήνα. Γνωρίζω γιατί το παρακολουθώ και με προσωπικές μου παρεμβάσεις προς την κυρία Γκάγκα προκηρύχθηκαν πάντα σε συνεργασία με τον κύριο διοικητή, τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΑ, τον κύριο Βοηλό, προκηρύχθηκαν οι δύο θέσεις καρδιολόγων. Όμως το νοσοκομείο από αύριο έχει θέμα. Θα έμενε χωρίς καρδιολόγο. Βέβαια υπάρχουν οι δύο ιδιώτες γιατροί απ' έξω, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και εγώ θέλω με τη σειρά μου να τους ευχαριστήσω. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Τσιχούρη και να του ευχηθώ καλή τύχη εκεί που πηγαίνει και είμαι βέβαιος ότι η επιστημονική του επάρχεια είναι τέτοια που και εκεί θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Όμως η αγωνία του διοικητή, επειδή από αύριο ουσιαστικά δεν θα έχει καρδιολόγο το νοσοκομείο, με ανάγκασε και τώρα κύριε διοικητά θέλω να σας κάνω και μία έκπληξη, επιτρέψτε μου, να σας ανακοινώσω ότι μετά από προσωπική παρέμβαση που έκανα στον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό τον κύριο Φλόρο, με εντολή του, αυτό ήταν προσωπική παρέμβαση λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχω με τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων, αύριο το πρωί θα έχετε έναν εξαίρετο καρδιολόγο, λοχαγό, όπου θα μείνει εδώ στο νησί για έναν ολόκληρο μήνα για να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου μας και βλέπουμε, ήταν παρέμβαση που έκανα, δεν σας το είπα, γιατί δεν ήξερα την έκβαση του θέματος, αλλά ανταποκρίθηκε ταχύτατα ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος σας χαιρετά μάλιστα, όταν τον ενημέρωσα ότι είστε διοικητής, μου είπε τα καλύτερα για σας. Οπότε από αύριο θα έχετε εδώ έναν καρδιολόγο επεμβατικό, παρακαλώ, με ό,τι αυτό σημαίνει για αυτούς που μας ακούνε, για ένα μήνα και βλέπουμε. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. Δυστυχώς και πάλι μέσα από πληροφορίες, όχι μέσα από επίσημη απάντηση, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τα ασφαλιστικά μας μέτρα κατά της προκήρυξης της ΔΕΗ ΑΕ, ασφαλιστικά μέτρα που σχετίζονταν με την πλήρωση 169 θέσεων εργασίας, εκ των οποίων οι 28 αφορούσαν την περιοχή μας, απορρίπτοντας στην ουσία τους ντόπιους εργαζόμενους και μηδενίζοντας το αίτημα της τοπικής κοινωνίας αλλά και τις δεσμεύσεις της επιχείρησης να μην προτάξει το κριτήριο της εντοπιότητας. Ευελπιστούμε το Συμβούλιο της Επικρατείας να στείλει και σε εμάς σύντομα την απόφαση αλλά και το σκεπτικό της απόρριψής της. Εμείς δηλώνουμε πάντα σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία ότι δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η αδικία, ξεκινώντας με κινητοποιήσεις, οι οποίες σύν των άλλων θα αφορούν το πόσο επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον της περιοχής και αν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του μειωμένου αριθμού εισαγόμενων στην ΑΕΝ Καλύμνου και την ανακοίνωση της παράταξής του Γιάννη Γαλουζή που το αποδίδει ανυπαρξία ενεργειών και αδιαφορία για την προοπτική της σχολής, μίλησε στο φακό του Παλμού της Καλύμνου και έδωσε τις δικές του ερμηνείες. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο Δήμαρχος αλλά και οι υπόλοιποι επικεφαλής αγνοούσαν την εισήγηση της διοίκησης της ΑΕΝ για μειωμένο αριθμό σπουδαστών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Και ένα από τα κομμάτια, τμήματα μάλλον της επικαιρότητας, δεν είναι και τόσο, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, ευχάριστο. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αναφέρομαι στα αποτελέσματα των εισαχθέντων στην ΑΕΝ που έγιναν γνωστά πριν από μερικές ημέρες. Και εκεί η ΑΕΝ Καλύμνου φαίνεται να απορροφά από 30 έως 38 άτομα, πρωτοετής φοιτητές εννοώ δηλαδή. Αυτό δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά κύριε Δήμαρχε και δεν ξέρω τώρα γιατί από έναν αριθμό 50, 60, 70 που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια τώρα πέσαμε κατευθείαν στα
από 30 μέχρι 40 άτομα. Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Γιατί, γιατί πήγαμε εκεί? Το ότι μειώθηκαν οι μαθητές είναι γιατί στην αλληλογραφία που έγινε από τους διοικούντες στη σχολή, εκεί ζητήθηκε ο αριθμός των φοιτητών που θα ήταν εισακταίοι να είναι 40. Εγώ ενημερώθηκα εκ των υστέρων και γι' αυτό έκανα παρέμβαση ώστε στους επιλαχόντες να πάρουν όσο γίνεται περισσότερους μαθητές. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό είπα, ας μην υπάρχουν προκλήσεις εκ μέρους των επικεφαλής των παρατάξεων, διότι μέσα από τις τοποθετήσεις τους εκτίθενται και άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, προσέγγισαν το θέμα καθαρά εκπαιδευτικά με τη δική τους λογική. Εάν εγώ το γνώριζα έγκαιρα, η εξέλιξη θα ήταν διαφορετική. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν είναι μόνο τα εκπαιδευτικά ζητήματα τα οποία οδήγησαν στο να έχουμε αυτούς τους εισακταίους που κινούνται με βάση το διδακτικό προσωπικό στα όρια των σχολών, Χίου, Ασπροπύργου, Μηχανιώνας κλπ. Εγώ θα κάνω έκκληση μέσα από την ευκαιρία που μου δίνεται να παρακαλέσω τους ιδιοκτήτες των χτισμάτων που τα ενοικιάζουν, διαμερισμάτων που τα ενοικιάζουν στους μαθητές, οι τιμές να είναι πιο πρόσφορες, γιατί είναι ένα αποθητικό στοιχείο όταν ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικά, 50 τετραγωνικά θέλει 400 ή 500 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι ένας φοιτητής δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Εγώ κάνω μία έκκληση καλοπροαίρετη. Ωραία, κύριε Δήμαρχε. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί, διότι το ένα δένει με το άλλο και δημιουργείται ένα σύνολο παραμέτρων οι οποίες πρέπει στο τέλος να κινούνται σε μία τέτοια λογική υπέρ της εύρυθμης, της καλύτερης δυνατής λειτουργίας της σχολής. Εγκαταστήθηκε το καινοτόμο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με κινητικές δυσκολίες, Sea Access, στην παραλία Έλλη. Επόμενη σταθμή, Φαληράκι, Αφάντου και Λίνδος. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε μια αυτοψία, να δούμε πώς δουλεύει το μηχάνημα και αν υπάρχουν κάποια προβλήματα να το βελτιώσουμε. Με συνεργασία με τους ομπριλάδες και την ναυαγοσωστική κάλυψη, να μπορούμε να βελτιώσουμε τα προβλήματα των ΑΜΕΑ. Από ό,τι βλέπω δουλεύει το μηχάνημα, είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι μια καινούρια τεχνολογία εδώ. Έχουμε βάλει 4 σε όλο το νησί για φέτος. Θα προσπαθήσουμε του χρόνου να τα βελτιώσουμε, να βάλουμε και σε άλλα σημεία. Σκοπός μας είναι να έχουμε πρόσβαση για όλο τον κόσμο, σε όλες τις παραλίες της Ρόδου. Βρίσκομαι εδώ με τον κύριο Καρίκη Κώστα να ελέγξουμε το μηχάνημα που έχουν φέρει για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Μια πολύ καλή κίνηση, πάρα πολύ καλό. Ευελπιστώ να τοποθετηθούν και άλλα σε όλο το νησί. Από ό,τι με πληροφόρησε ο κύριος Κώστας, έχουν μπει 4. Πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα ακόμα να δείτε ότι από εδώ είναι και ο ναυαγοσώστης που παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε λιώμενους και ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Το θέμα το SEAL Track είναι ολοκληρωμένο σύστημα. Υπάρχουν οι τουαλέτες, η τουαλέτα που είναι από πίσω.
Η τουαλέτα που είναι από πίσω, η οποία θα μπει στη θέση της και αυτή είναι για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και είναι και το αποδυτήριο, ξεχωριστό αποδυτήριο για τους ίδιους ανθρώπους που είναι αποκλειστικά μόνο για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Το σύστημα για αμαία είναι ολοκληρωμένο, ένα καινούριος τεχνολογίας. Δουλεύει αυτόνομο, δουλεύει με το ρεύμα, δουλεύει με μπαταρίες, συγγνώμη, με τον ήλιο. Πιστεύω θα βοηθήσουμε τον κόσμο. Παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας, ανήμερα της Παναγίας. Δύο ζεύγη τουρκικών F-16 εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης και παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Στη συνέχεια, το πρώτο τουρκικό ζεύγος πέταξε πάνω από την Κίναρο στις 11:05 το πρωί και τα Μαύρα Λέρου, 3 λεπτά αργότερα, στα 27.000 πόδια, ενώ το δεύτερο τουρκικό ζεύγος πέταξε πάνω από την Κανδαλιούσα, δυτικά της Νησίρου, στα 23.000 πόδια στις 11:19 π.μ. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά. Πολύ αρχιερατική θεία λειτουργία τελέστηκε τη Δευτέρα στον πανίερο ναό της Ευαγγελίστριας Τίνου, η ερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θιβών, Λιβαδιάς και Αυλίδος κυρίου Γεωργίου, συνιεργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, Γλυφάδας κυρίου Αντωνίου, Θεσσαλιώτητος κυρίου Τιμόθεου, Λαγκαδά κυρίου Πλάτωνος, Πολιανής κυρίου Βαρθολομαίου και Σύρου Τίνου και κυρίου Δωροθέου του Β και διακόνων εξάλλων ιερών Μητροπόλεων και των εφημερίων και διακόνων του Πανίερου Ναού. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε λαμπρή λιτάνευση της Αγίας Εικόνος μετά από 3 χρόνια λόγω της πανδημίας. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας και στις εκδηλώσεις για την επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού Έλλη. Από τα πιο μικρά και απομονωμένα ξοκλήσια μέχρι τα μεγάλα προσκυνήματα της Εκκλησίας μας, η Ελλάδα, η Ορθοδοξία, γιορτάζουμε σήμερα την κοίμηση της Θεοτόκου. Αντλούμε δύναμη και πίστη για να μπορέσουμε ατομικά αλλά και συλλογικά να ξεπεράσουμε τις μεγάλες δυσκολίες και να βαδίσουμε στον δρόμο της προόδου, στον δρόμο της αυτοπεποίθησης, στον δρόμο της κοινωνικής συνοχής. Αυτήν την σπουδαία μέρα για την Ορθοδοξία. Το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα μας παραμένει η ενότητα και η προσήλωση στους στόχους του μέλλοντος. Σταθούμε δίπλα σε όσες και σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες και με πίστη θα παραμείνουμε πιστοί στον δρόμο τον οποίο έχουμε χαράξει για μια Ελλάδα της ευημερίας, της αυτοπεποίθησης, της κοινωνικής συνοχής. Εύχομαι από καρδιάς σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα απανταχού της γης, χρόνια πολλά. Οι φοβισμένοι από το σκότος και το αύριο αισθάνονται πως σήμερα είναι μια μέρα απαντοχής και ελπίδας, επισημαίνει σε ανάρτησή του για τον 15 Αύγουστο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Αναλυτικά η ανάρτηση. Ο λαός που επιμένει, οι απλοί άνθρωποι που κρατούν με πείσμα τη ζωή τους, τα παιδιά που ονειρεύονται, οι κυνηγημένοι της προσφυγιάς και της φτώχειας, οι πληγωμένοι από την απώλεια, οι φοβισμένοι από το σκότος και το αύριο, αισθάνονται πως σήμερα είναι μια μέρα απαντοχής και ελπίδας. Η μέρα της μάνας που αγαπά, συγχωρεί, παρηγορεί, στηρίζει, χωρίς να ξεχωρίζει χρώμα, θρησκεία, διαβατήρια. Η μέρα της Παναγίας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Στη δοξολογία, στο ιερό προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπηλιανής Πάρου, παρέστη η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, η κυρία Σακελαροπούλου έκανε την ακόλουθη δήλωση. «Γιορτάζουμε και φέτος τη μεγάλη αυτή μέρα για την Ορθοδοξία, προσβλέποντας στην παρηγορητική και εμψυχωτική προστασία της Θεοτόκου». «Γιορτάζουμε και φέτος, μεγάλη αυτή μέρα, τη μεγάλη αυτή μέρα για την Ορθοδοξία, προσβλέποντας την παρηγορητική προστασία της Θεοτόκου. Με το πρόσωπό της, με τους ομογενείς στο Μόντρεαλ του Καναδά, γιόρτασε το 15 Αύγουστο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης
ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση των Ελλήνων της Ομογένειας, παρέστη χτες τον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θέλω να ευχαριστήσω τους Ομογενείς μας στον Καναδά για την τιμή που μου έκαναν να με προσκαλέσουν να περάσουμε μαζί τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Οι Έλληνες της Διασποράς πρωταγωνιστούν στην οικονομική, κοινωνική και επιστημονική ζωή των χωρών που διαβιούν. Γι' αυτό και είναι οι καλύτεροι πρέσβεις της πατρίδας μας. Έχουμε λοιπόν εθνικό χρέος να αγκαλιάσουμε τις αγωνίες τους, ιδιαίτερα στο θέμα της εκπαίδευσης, όπου οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Εδώ λοιπόν, από το Μόντρεαλ, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απάνταχού της γης. Με μεγάλη κατάνοιξη, λαμπρότητα και με την παρουσία πολλών προσκυνητών ντόπιων και ομογενών, έγινε ο εορτασμός της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Κάλυμνο. Το αδιαχώρητο σημειώθηκε φέτος στον εορτασμό της Παναγιάς του Γλυκιού στην Κάλυμνο. Φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής Πάτμου, ο ξεχωριστός καλλιτεχνικός θεσμός που μας φέρνει πιο κοντά στην ιδιαίτερη τέχνη της θρησκευτικής μουσικής, κλείνει φέτος τα 20 χρόνια του. Μια χρονιά ορόσημο για την εξέλιξη με επιρροές από τα 100 χρόνια μικρασιατικού ξεριζωμού, αλλά και τις απώλειες των μεγάλων καλλιτεχνών μας, Μίκη Θεοδωράκη και Ευαγγέλη Παπαθανασίου, που δίνουν το έναυσμα για να θυμηθεί το κοινό το φως των δημιουργημάτων τους. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον υπαίθριο χώρο του Ιερού Σπηλαίου της Αποκάλυψης από την 1η έως τις 5 Σεπτεμβρίου του 2022. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πάτμου σε συνδιοργάνωση με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. 20ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου. Φως, ήχων και λέξεων.
1 έως 5 Σεπτεμβρίου στον υπαίθριο χώρο του Ιερού Σπηλαίου της Αποκάλυψης. Ώρα έναρξης εκδηλώσεων 9 το βράδυ. Καλλιτεχνική διεύθυνση Σωτήρης Δεσπότης και Τάνια Σικελιανού. 20ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου. Φως, ήχων και λέξεων. Το Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου επανέρχεται εξίσου δυναμικά για να δώσει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να δουν και να ακούσουν, αλλά και να εκφραστούν, να κατανοήσουν, να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν, να σκεφτούν και να βιώσουν την επιστήμη ως μια συναρπαστική εμπειρία. Η οργάνωση πραγματοποιείται από την Ένωση Ιδεών Γρίφων Μαθηματικών, όπου το πλέον σημαντικό στοιχείο δράσης της αποτελεί το Μουσείο Γρίφων Μεγίστης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Μεγίστης. Η Επιστήμη Σαλπάρι και φέτος για Καστελόριζο για το δεύτερο Φεστιβάλ Γρίφων Παιχνίδια Επιστήμης. Μα τι είναι τελικά ένας γρίφος? Θα τον γνωρίσεις και θα τον λύσεις στο Μουσείο Γρίφων που διοργανώνει το Φεστιβάλ. Γνωστοί επιστήμονες μέσα από πρωτότυπες δράσεις, επιστημονικά δρόμενα και πολλές εκπλήξεις θα σε ξεναγήσουν στα μονοπάτια της γνώσης αλλά και του νησιού. Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου 22 με 25 Σεπτεμβρίου. Ένα πανηγύρι επιστήμης για μικρούς και μεγάλους στο ακριτικό μας νησί που εκπέμπει πια το δικό του πολιτισμό. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση της ημέρας από την τηλεόραση Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.